βλέπω με τα φορτηγά, τα οποία σε δύο κατευθύνσεις, μία πάνω από τη γέφυρα και μία λίγο μετά τη γέφυρα, που κουβαλάνε μπροστά από το ρηχείο τα χώματα όλα και τα αποθέτουν πάνω σε υψόμετρο, το οποίο απαγορεύεται εκ του νόμου λόγω του υψομέτρου των αποθέσεων. Πρέπει να τηρηθούν και οι νόμοι ως προς το ύψος των αποθέσεων, γιατί είναι επικινδυνότητα. Έχουν φτάσει σε πολύ κοντινό σημείο από τις ταυτικές εγκαταστάσεις και είναι επικίνδυνο βάσει με τον νόμο που πρέπει να κρατήσουν τις αποστάσεις στα 250 μέτρα. Εδώ βλέπεις το βαθμό με τον οποίο, την πίεση με την οποία τρέχουν και δουλεύουν και τόσο να προλάβουν σε περίπτωση που η απόφαση είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, σε έναν δρόμο τον οποίο είναι επαρχιακός δρόμος, χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα, από μόνοι τους, αυθαίρετα. Αυτό είναι το χάλι. Προσπαθούν χωρίς καμία καθυστέρηση να τελειώσουν αυτό το έργο, το οποίο είναι παράνομο. Και εκκρεμεί η απόφαση του δικαστηρίου, την οποία μας ανακοίνωσαν ότι θα ανακοινωθεί την τελευταία ημέρα που επιτρέπεται για να ακολουθεί τα ασφαλιστικά μέτρα. Η εκδίκαση έγινε στις 20 Φεβρουαρίου και μας λένε ότι τη Δευτέρα θα ανακοινώσουν την απόφαση. Έτσι μας είπαν. Αριστερά, δεξιά αποθέσεις, μας έχουν κλείσει και τον δρόμο εδώ. Και μόλιση με την Τέφρα με τη σκόνη, η οποία όλο το καλοκαίρι θα την έχουμε μέσα στο χωρί. Πάρε και εμένα για να φανεί ότι είμαστε τώρα. Πάρε και εμένα τώρα μέσα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς η ΔΕΗ είναι πάνω από τους νόμους, δεν σέβεται τίποτα και προσπαθεί με τεχνάσματα να δημιουργήσει ένα δεδομένο. Αυτή είναι η κατάσταση. Όπως βλέπετε και σε λίγο καιρό βέβαια δεν θα φαίνεται ούτε το χωριό. Το έχουν περικυκλώσει, δεν θα φαίνεται η ακρινή. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Φωνάζουμε, δεν μας ακούει κανείς. Έχουν την ανοχή και της πολιτείας, δυστυχώς όμως και των δικαστικών λειτουργών. Κάτω φαίνεται το χωριό τους. Είναι το χωριό το οποίο είναι ήδη σε μετεγκατάσταση, σε στάδιο μετεγκατάστασης. Τα ορυχεία έχουν φτάσει κάτω ακριβώς από τον οικισμό του πλήτου. Προχωράνε στον κάμπο της Ακρινής σε αναγκαστικές απολυτριώσεις. Και βέβαια σε λίγο καιρό η Ακρινή δεν θα είναι ένα χωριό γεωργοκτηνοτροφικό στα χαρτιά, αλλά δεν θα έχει ούτε ένα στρέμμα γης καλλιεργήσιμης για γεωργούς και κτηνοτρόφους. Εδώ
είναι η παλιά η απόθεση όπως βλέπετε τώρα. Εκεί είναι ακριβώς ο επαρχιακός ο δρόμος, τον έχουν κλείσει και αυτόν και έχουν κάνει την παράκαμψη. Έχουν στρώσει με χαλίκι και με μία κλίση τέτοια που να μπορούν τα φορτηγά να περάσουν πάνω από τη γέφυρα η οποία είναι παράνομη. Βάσει με τις αποφάσεις και τα χαρτιά τους εγκυκλίους και τις επιστολές που μας έχει στείλει το τμήμα της νομαρχίας, και αυτοί συνεχίζουν ακάθεκτοι χωρίς κανένας να τους ενοχλεί για να τελειώσουν το έργο τους. Εδώ υποτίθεται ότι είναι ο επαρχιακός δρόμος, κάτσε λίγο το περίμενε, από τον οποίο θα κλείσουν το δρόμο του Κλήτου και θα βάλουν έναν ολόκληρο οικισμό, την Ακρινή, τους κατοίκους Ακρινής, να περάσουν κάτω από αυτήν την γέφυρα, χωρίς έργα υποδομής, χωρίς τίποτα. Βλέπουμε το νερό το οποίο περνάει κάτω από τη γέφυρα. Έχει μαζέψει λάσπες, χώματα, μπάζα, και από εδώ υποτίθεται ότι πρέπει να περάσουν οι κάτοικοι της Ακρινής, τα λεωφορεία που θα πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο, ο κόσμος που θα πάει στις δουλειές του, η Γεωργία με τα τραχτέρ και ό,τι άλλο φανταστείτε. Αυτό είναι το χάλι το οποίο φωνάζουμε, ώστε αυτός ο δρόμος να μην δοθεί παραχώρηση στη ΔΕΗ, ώστε να μπορέσει η ΔΕΗ ανενόχλητη να κλείσει τον άλλον δρόμο, τον πραγματικό δρόμο, επαρχιακό δρόμο Ακρινής Κλήτου, και να μας στείλουν μέσα από εδώ. Εδώ λες και έχουμε καταράκτες αυτή τη στιγμή. Τα νερά από την Τέφρα, από την παλιά απόθεση της Τέφρας Ακρινής, κατεβαίνουν από αυτό εδώ το σημείο, μπαίνουν κάτω, μπαίνουν στο αυλάκι, το οποίο σιγά σιγά οδηγεί, και όλα αυτά τα νερά θα περάσουν κάτω από την γέφυρα. Τη γέφυρα από την οποία εμείς φωνάζουμε ότι είναι επικίνδυνη. Αυτά βέβαια θα είναι προς γνώση όλων των υπηρεσιών, της τεχνικής υπηρεσίας της νομαρχίας, ώστε να μην μπορέσουν να παραχωρήσουν στη ΔΕΗ αυτόν τον δρόμο σαν επαρχιακό. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε ζωές. Μπορούμε να βγούμε και έξω, είναι τα νερά. Έλα Χρήστο, τώρα πήγαινε πίσω. Και εδώ είναι από το δεύτερο σημείο, το οποίο έρχεται πάνω από την απόσταση της Τέφρας. Τα νερά όλα κατεβαίνουν σε αυτό εδώ το σημείο και φεύγουν δυστυχώς μόνο, η μόνη διέξοδος των νερών είναι κάτω από τη γέφυρα. Τώρα πάμε να περάσουμε κάτω από τη γέφυρα με τα χώματα, με τα χαλίκια. Απέναντι. Περνάμε τώρα κάτω από τη γέφυρα. Από εδώ, περίμενε εδώ πέρα λίγο. Από εδώ θα περάσουμε όλα τα αυτοκίνητα της Ακρινής. Εδώ ένα δεύτερο σημείο το οποίο μπορείτε να δείτε, ότι τρέχει νερό και πάνω από τη γέφυρα, σε σημεία τα οποία δημιουργούν αυτό όλο το χάλι το οποίο βλέπουμε. Εδώ είμαστε κάτω ακριβώς από τη γέφυρα και εδώ βλέπουμε όλα τα νερά τα οποία περνάνε μαζί με τις πέτρες τα οποία έχουν κατέβει. Προχωράμε λίγο ακόμα. Να πάμε στην έξοδο της γέφυρας.
φύγεις τώρα, γιατί εδώ δεν έχουμε καλό αυτό. Θα πάμε εκεί, θα γυρίσει και από εκεί θα γυρίσουμε και εδώ μεριά. Να κλείσω εγώ λίγο τώρα. Τώρα σιγά σιγά. Εδώ είμαστε από την αντίθετη πλευρά και περνάμε κάτω από τη γέφυρα για να πάμε στην Αθήνα. Το οδόστρωμα έχει γεμίσει από χαλίγια, λάσπες, και εδώ βλέπουμε τα σημεία από τα οποία κατεβαίνει το νερό και παρασύρει στο διάβατο τα χώματα, τα νερά, τις λάσπες, από πού κατεβαίνουν και από πού φεύγουν τα νερά. Έχει γεμίσει σχεδόν όλη η γέφυρα με νερό, όλη η γέφυρα. Έχει γεμίσει γέφυρα με χαλίκια, τα βλέπουμε στις άκρες εδώ,